Εντάξει. Μετά από δύο χρόνια ξαναταμώνουμε. Ξαναταμώνουμε οι Λαρισαίοι με τις οικογένειές μας, με τα παιδιά μας, με όλη την πόλη και όχι μόνο. Το Πάρκο των Ευχών είναι μια πραγματικότητα. Μετά από δύο χρόνια πανδημίας θα ξαναχαρούμε στο Αλκαζάρ ένα περιβάλλον εξαιρετικό, που από την πρώτη μέρα δείχνει με τη συμμετοχή του κόσμου ότι θα πάει εξαιρετικά καλά. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί η προσπάθεια ήταν πάρα πολύ μεγάλη και μάλιστα από ένα χρονικό σημείο που δεν μας άφηνε πολλά περιθώρια. Δεδομένου ότι αποφασίστηκε περίπου τον Ιούλιο, μέσω πανδημίας, ότι θα δημιουργήσουμε το Πάρκο των Ευχών. Σήμερα χαίρομαι λοιπόν που έχει γίνει πραγματικότητα. Σε λίγο θα κάνουμε τα εγγένειά του και θα περιδιαβούμε τα θεματικά σπίτια του Λούνα Πάρκου και όλες τις δραστηριότητες του Πάρκου. Καλό τους συμπολίτες μου να το χαρούνε. Από σήμερα και μέχρι μετά την πρωτοχρονιά θα είναι στη διάθεσή τους να περάσουν, να χαρούν. Και βεβαίως έχω τις πληροφορίες ότι αυτό δεν αφορά μόνο τους Λαρισαίους και τους Λαρισαίους. Ξέρω ότι στην πόλη μας θα βρεθεί πολλοί κόσμος από μακρύτερα και θα χαρεί μια ζωντανή Λάρισα, μια ολοζώντανη Λάρισα. Με το πάρκο της, με το κέντρο της, με τα καφέ της, με την διασκέδασή της, με όλα αυτά που ζητάνε σε ώρες χαλάρωσης οι πολίτες όλου του κόσμου. Τους καλωσορίζω όλους εδώ. Τους εύχομαι καλές γιορτές και το πάρκο μας θα είναι εδώ για όλες αυτές τις μέρες, αλλά και για κάθε χρόνο από εδώ και πέρα. Να είναι καλά όλοι. Ευχαριστώ πολύ.